σας καλωσορίσω και να σας ενημερώσω στο σημερινό εκπαιδευτικό σεμινάριο, στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του πιστοποιητικού NOCN και θα δοθούν οδηγίες αναφορικά με το speaking και το writing του πιστοποιητικού, προκειμένου να διεξαχθεί το προγραμματισμένο workshop, πάντα με την καθοδήγηση της κυρίας Ανίτας Κλίνη, της συγκεκριμένης του σημερινού σεμιναρίου. Πραγματικά σας αξίζουν συγχαρητήρια, είναι τέλεια όλα. Δύο λεπτά για να σας συστηθώ, απλά για να ξέρετε ποιο σας παρουσιάζει το NOCN σήμερα. Είμαι διοκτήτρια δύο ξένων γλωσσών επί 20 συναυτά έτη και στέλνω μαθητές στο πιστοποιητικό από την πρώτη στιγμή που βγήκε. Χωρίς να θέλω να το πενευτώ, έχω 100% επιτυχία μέχρι τώρα και τα ποσοστά μας είναι πάρα πολύ ψηλά. Και αυτός ήταν ο λόγος που μου έκαναν την τιμή να με επιλέξουν για να κάνω αυτές τις παρουσιάσεις τα τελευταία δύο χρόνια. Προσωπώντας λοιπόν την ISOL Exams και το NOCN, θα αναλύσουμε τα πάντα. Τα πάντα θα επικεντρωθούμε στην έκθεση. Όπως είπε και η πρόεδρος, ό,τι ερωτήσεις έχετε, καταγράψτε τες. Θα είμαι και έξω μετά, γιατί αν ρωτάει ο καθένας σας, θα έχουμε σίγουρα ζητήματα στην πορεία. Οπότε, ξεκινώντας, αν ξέρουμε όλοι τι είναι το NOCN, είναι ένας κορυφαίος φορέας πιστοποίησης στη Μεγάλη Βρετανία, όπως βλέπετε και στο λόγο. Πρόσφατα, μάλιστα, έχει περάσει στις πρώτες θέσεις, έχει ξεπεράσει και την Pearson και το City English, που ήταν και αυτό πολύ υψηλά. Σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Ανίτα Κλίμη, η οποία θα είναι η συγγήτρια στο εκπαιδευτικό σεμινάριο για το πτυχίο NOCN και θα μας δώσει κάποιες κατευθυντήριες σχετικά με το writing και το speaking του πιστοποιητικού μέσα από την διαδικασία του workshop. Στη συνέχεια θα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Ιάκωβο Γκούμα, τον φοροτεχνικό της Ομοσπονδίας μας, που θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τις οποιασδήποτε αλλαγές γίνονται στο φοροτεχνικό σύστημα της χώρας μας. Στις δύσκολες εποχές που ζούμε, ο μόνος τρόπος άμυνας είναι ο καλά ενημερωμένος μικρομεσαίος επιχειρηματίας για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έχει και να επιβιώσει. Ελπίζουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει και οι φροντιστές, οι ιδιοκτήτες και των ξενογλωσσών να φύγουν από εδώ με περισσότερες πληροφορίες και με περισσότερα όπλα για την επιβίωσή τους. Πρώτη φορά τρεις νομοί μαζί, ο νομός Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης, προσπαθούμε να προωθήσουμε το NOCN και να δείξουμε στον κόσμο ότι είναι ένα φιλικό πιστοποιητικό. Οι εξετάσεις γίνονται δύο φορές τον χρόνο. Η πρώτη εξεταστική είναι το Δεκέμβριο και η επόμενη εξεταστική είναι το Μάιο. Το NOCN είναι ένας φορέας πιστοποίησης προσόντων στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό σημαίνει ότι πιστοποιεί δεξιότητες. Έτσι, πράγμα το οποίο δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι. Η Πάλσο είναι μια οικογένεια για μας. Νιώθουμε ότι είμαστε και ανήκουμε κάπου σε μια μεγάλη αγκαλιά. Είτε είμαστε στην Κρήτη, είτε είμαστε στην Αλεξανδρούπολη, είτε είμαστε στην Καβάλα, είτε στην Ξάνθη. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε πολύ εύκολα να οργανώσουμε κάτι πολύ όμορφο που μας επιμορφώνει, που μας κάνει καλύτερους δασκάλους κυρίως. Συνδικαλιστικά όργανα είμαστε βέβαια, σίγουρα. Απλά αυτό, είμαστε και ανταγωνιστές επαγγελματίες, αλλά αυτό δεν μας σταματάει στο να βρούμε αυτό το ένα κοινό που θα μας ενώσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Για μας είναι όραμα στην Πάλσο να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι και να μπορούμε όλοι μαζί να φτιάχνουμε πολύ ωραία πράγματα. Ανήκουμε στην Πάλσο, μια ομοσπονδία που ενδιαφέρεται για τα κοινά ωφέλη και τους κοινούς στόχους του κλάδου μας. Είναι δύσκολη καιρή γενικώς και πρέπει όλοι να είμαστε κάτω από κάποια ομπρέλα, να ενημερωνόμαστε και να εξελισσόμαστε. Λοιπόν, βάση το 51% όπως το γνωρίζετε, αλλά όχι αθροισμένα. Δεν υπάρχει συλλητισμός. Κάθε ενότητα πρέπει να έχει 51%. Ωστόσο, έχουμε το μεγάλο ατού, τη διατήρηση των δεξιοτήτων για 3 χρόνια, επομένως μιλάμε για 6 εξεταστικές. ABC, οι απαντήσεις, πρόκειται για ένα φορέα πολύ ευέλικτο. Βρίσκομαι εδώ μαζί με τον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Μάρα, για να κάνουμε μια ενημέρωση σχετικά με τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο μας και να έχουμε μια επικοινωνία με τους συλλόγους και με τα μέλη τους, έτσι ώστε να παίρνουμε από τη βάση τις αντιδράσεις των συναδέλφων και τις επιθυμίες των συναδέλφων για ενημέρωση. Μας αρέσει που το κάναμε αυτό, σας το λέω
ειλικρινά. Μας αρέσει που συνεργαζόμαστε τρεις σύλλογοι για να κάνουμε κάτι ωραίο, αξιόλογο, μεγάλο που θα μας βοηθήσει, όταν μεμονωμένα δεν θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει και το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ με τόσους πολλούς αξιόλογους συναδέλφους. Είναι πολύ ωραίο να κάνουμε τέτοιες εκδηλώσεις και για να τονώνουμε το ηθικό μας, αλλά και για να επιμορφωνόμαστε. Θέλουμε να δείξουμε στους γονείς ότι γίνεται δουλειά στα κέντρα ξένων γλωσσών. Θα πρέπει να είμαστε μέλη του Συλλόγου Πάλσο, γιατί μέσα από την συνεργασία θα μπορέσουμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.